Επιστροφή στο θέμα των εμβολιασμών, κυρίες και κύριοι. Δείχνει να είναι μεγάλη η ανταπόκριση των τριαντάριδων, όπως είδατε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Η Γεωργία Λαγού βρίσκεται σε ένα εμβολιαστικό κέντρο και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Βροχή ήρθαν τα μηνύματα στους τριαντάριδες, αφού άνοιξε η πλατφόρμα για την ηλικιακή ομάδα 30 έως 39 ετών. Και όποιοι είναι γεγραμμένοι στην άειλη συνταγογράφηση, λάβαμε, Λίνα, το εξής μήνυμα. Σας ενημερώνουμε ότι προτεραιοποιηθήκατε για εμβολιασμό. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας μέσω του εμβόλιο.gov.gr ή μέσω του κοντινέωτερου ΚΕΠ ή φαρμακείου. Όσοι πολίτες δεν είναι γεγραμμένοι στην άειλη συνταγογράφηση, θα ακολουθήσουν τη διαδικασία που θα μπαίνουν κατευθείαν στην πλατφόρμα. Οι εμβολιασμοί θα ήθελα να σου πω πως γίνονται άμεσα. Δηλαδή από τη στιγμή που θα κλείσουν το ραντεβού τους, ακόμα και αύριο τη Μεγάλη Τετάρτη θα μπορέσουν να κάνουν την πρώτη δόση του εμβολίου. Εμείς βρισκόμαστε στο κέντρο υγείας Καλανδρίου, εδώ που εμβολιάζονται με AstraZeneca, και όπως μας ενημέρωσαν, φωτιά έχουν πάρει τα ραντεβού, αφού αρκετοί είναι οι πολίτες οι οποίοι έχουν κλείσει το ραντεβού τους για να κάνουν αύριο τον εμβολιασμό τους. Πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30 έως 39. Ενώ συναντήσαμε και αρκετό κόσμο που ανήκει σε αυτήν την ομάδα και έτρεχε να προγραμματίσει το ραντεβού. Να σου πω, Λίνα, πως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αυτό που μας έλεγε, είναι ότι δεν τον ενδιαφέρει με ποιο εμβόλιο θα εμβολιαστεί. Ναι, είναι αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι το καλό εμβόλιο είναι το γρήγορο εμβόλιο.